Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστός Ανέστη, το διαπιστώνει κανείς κυρίως στο τέταρτο Ευαγγέλιο. Στο Ευαγγέλιο που έγραψε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αυτός ο Άγιος ο Ευαγγελιστής που άντλησε τα απόρριτα της Αγίας Τριάδος κατευθείαν από την πρώτη πηγή, από τον ουρανό, επαναλαμβάνω κατευθείαν, αυτός έχει γράψει το τέταρτο Ευαγγέλιο που είναι σε θεολογία άπιαστο στην ανθρώπινη διάνοια. Το ανθρώπινο μυαλό έχει αδυναμία ολοκληρωτική να καταλάβει αυτά που γράφει ο ωραίος Ευαγγελιστής Ιωάννης. Θέλω όμως να προσέξουμε ιδιαιτέρως, να δούμε την καταγωγή του Ιωάννου, τη δουλειά του Ιωάννου, του Ευαγγελιστή, το σπίτι του, το ανάστημά του και γενικά ποια γνώμη είχε ο κόσμος για του Ιωάννη την πατρίδα. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι είχαν διατυπώσει τη γνώμη, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οι μορφωμένοι
με το Μωσαϊκό νόμο και τις γραφές της Παλαιάς Διαθήκης. Είχα αποκρισταλώσει τη γνώμη ότι δεν είναι πιθανόν, δεν είναι δυνατόν από μία ασήμαντη πόλη κάτι καλό να προέρθει. Αυτό ήταν σίγουρη γνώμη, σαν λέμε από το κοροπή. Αυτό είναι ένα χωριό που δεν έχει δείξει ποτέ κάποιο πρόσωπο που να αναλάβει κάποιο αξίωμα, να έχει κάποιες γνώσεις σημαντικές, να είναι στο τέλος ακόμα και οικονομικά ισχυρό. Τίποτα από αυτά απολύτως δεν διέθετε το χωριό της Ναζάρετ. Και ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, ήταν μαζί με τον πατέρα του και τον αδελφό του, Ιάκωβο. Ιάκωβος και Ιωάννης, δύο αδέλφια, που δεν ήταν απλώς ψαράδες σε μια μεγάλη θάλασσα, να είναι γνωστοί στο όνομα, ο τάδε ψαράς παραδείγματος χάρη, είναι σπουδαίος ψαράς, όχι, αλλά στη λίμνη της Γαλιλαίας, στη Ναζαρέτ, ψάρευαν ίσα ίσα για να ζήσουν. Και πολλές φορές ο πατέρας του, τα λίγα ψάρια που πιάνανε, τον έστελνε να τα πουλήσει στην αγορά, όπως κάνανε τα παλιά τα χρόνια, και να φέρει τα εισπραχθέντα για να ζήσει το σπίτι του Ζεβεδαίου, η οικογένεια του Ζεβεδαίου. Ήταν φτωχός και λέει ο Ρωθυσόστομος, τι ευτελέστερον, τι λέει πιο τυποτένιο από το έργο που έκανε ο Ζεβεδαίος και τα παιδιά του, τι πενέστερον, δηλαδή τι πιο φτωχικό από του να είναι αλλοιής της Ναζαρέτ, και τι αμαθέστερον, και τι θα μπορούσε να δώσει το επάγγελμα του ψαρά από γνώση. Ήτανε η αμαθής των αμαθών μέσα στη Ναζαρέτ. Η αμαθής από τους αμαθείς. Τι αμαθέστερον, ρωτάει. Επαναλαμβάνω, φρόντισε ο Ζεβεδαίος να δώσει το δικό του επάγγελμα στα παιδιά του, για να μπορέσουν να ζήσουν. Να κάνω μία σημείωση, στο σημείο αυτό να τονίσω δηλαδή ιδιαίτερα, και να πω πολύ εύκολα, αν ζούσαμε κι εμείς την ίδια περίοδο ή αν ήταν άμεσά μας μια τέτοια οικογένεια, πολύ εύκολα
θα γυρίζαμε την πλάτη μας σε με τέτοια οικογένεια και ακόμη πιο εύκολα θα λέγαμε «Α, τα παιδιά αυτούνου του ψαρά που δεν έχουν να φάνε». Πάρα πολύ εύκολα θα χαρακτηρίζαμε με αυτόν τον τρόπο την οικογένεια που θα είχε τα γνωρίσματα που είχε του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού. Αγράμματος ψαράς της Γαλιλαίας. Αγράμματος ψαράς. Σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι αυτούς πήγε και διάλεξε, τους κάλεσε την ώρα που κατάρτιζαν, έραβαν δηλαδή τα δίχτυα. Είχαν σχίσει και τα έραβαν. Αυτή ήταν μια δεύτερη δουλειά που έκανε ο Ιωάννης με τον πατέρα του και αδερφό του. Δηλαδή, όχι μόνο ψαράδες, αλλά και στους ψαράδες που έσχιζαν τα δίχτυα, τα έραβαν αυτοί. Θα λέγαμε λοιπόν, όπως συνήθως λένε, του μπαλωματή ψαρά, τα παιδιά, είναι δυνατόν να έχουν αξία. Πώς η κοινωνία τιμά, σε εισαγωγικά, του απλοϊκού, του αγράμματου, του φτωχού, την οικογένεια. Δεν του δίνει καμία σημασία. Αλλά δεν είναι έτσι όμως και στα μάτια του Θεού. Από εκείνο που έχει και διαθέτει πολλά, σχετικά με εκείνο που δεν έχει τίποτα, την αξία ο Θεός την καθορίζει με τα μάτια τα δικά του. Δεν τιμά τον πλούσιο που έχει και του περισσεύουν. Δεν τιμά τον εγγράμματο που έχει μάθει γράμματα και υψώνει τη γνώση του πάνω από τον άνθρωπο. Υψώνει τη γνώση του ο εγγράμματος για να κάνει κακό στον αγράμματο. Όχι, δεν κάνει το ίδιο ο Θεός. Τους βρίσκει πάνω στη δουλειά και τον Ιάκωβ και τον Ιωάννη με τον πατέρα και τους λέει «Ελάτε μαζί μου». Δε φταίω πίσω μου και πίσω ημάς αλλοίς ανθρώπων και θα σας κάνω να ψαρεύετε ανθρώπινες ψυχές. Θα μπορούσε ποτέ ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης μέσα στο πυκτό σκοτάδι της αμάθειας που είχε για να ήξερε γράμματα και μέσα στη βαρβαρότητα της τέχνης του ψαρά. Δεν ήταν σαν τις σημερινές, σαν τις σημερινές ψαράδες. Πρωτογονότατη η κατάσταση. Θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα ανοίξει το μυαλό του, ότι θα περάσει φως διαφορετικό από εκείνο του ηλίου και ότι αυτός θα γίνει ξακουστός σε όλη την οικουμένη. Γιατί κοιτάξτε, εκ του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα φωνάζει η Εκκλησία απανταχουγής τις Κυριακές που ακούγονται αναγνώσματα, περικοπές από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ακούγεται σε όλο τον κόσμο και από τηλεόραση και από ραδιόφωνα και από εκκλησίες παντού, όπου ακούγεται η λειτουργία εκ του κατά Ιωάννη. Ο Ιωάννης πια το θαύμα το μεγάλο
δεν ακούγεται σαν πολιτής ηχθείων που τα πουλάει στην αγορά για να εισπράξει τα χρήματα, για να πάρει το αναγκαίο άρτο τον επιούσιο με τα βία και με το ζόρι, αλλά ακούγεται σαν θεόπνευστος συγγραφέας. Δηλαδή, σαν ο άνθρωπος εκείνος, από το οποίο πέρασε το ρεύμα του ουρανού και φώτισε την οικουμένη με το φως αυτού του ρεύματος. Έγραψε το τέταρτο Ευαγγέλιο. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει το εξής, θέλω να το προσέξουμε. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει το εξής. Όταν ένας αθλητής διαπρέψει σε ένα αγώνισμα, έρθει πρώτος, δηλαδή αναδεχθεί ολυμπιονίκης, σε ένα χώρο, σε μια πόλη, σε μια χώρα έξω από την πατρίδα του και επιστρέψει στην πατρίδα του, τότε θα βγει ο κόσμος να τον υποδεχθεί, να τον χειροκροτήσει, γιατί αναδείχθηκε στον κόσμο στο αγώνισμά του πρώτος. Ο κόσμος λοιπόν στέκει γύρω και χειροκροτεί τον θεατή, τον αγωνιστή που νίκησε. Εδώ στη γη, όταν γίνονται αγώνες και αναγίνεται νικητής. Ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής είναι αγωνιστής και ολυμπιονίκης παγκόσμιος. Ολυμπιονίκης παγκόσμιος, όχι στην άθληση του σώματος, αλλά στην άθληση του πνεύματος. Έχει για σκηνή, δηλαδή τόπος που παίζει το έργο του, όχι τη γη, αλλά τον ουρανό. Από εκεί αγορεύει ο Ιωάννης, εξαγγέλει, κηρύττει το Ευαγγέλιο που πήρε από την πρώτη πηγή, την Αγία Τριάδα. Από την πρώτη πηγή το πήρε το Ευαγγέλιο, την Αγία Τριάδα. Θεατές και ακροατές είναι η γη και ο κόσμος. Παραλαμβάνω, σκηνή του θεάτρου είναι ο ουρανός. Από εκεί ομιλεί. Θέατρο που παρακολουθεί τα λεγόμενα και τα πρατώμενα από τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή είναι ο κόσμος. Ο Κύριος, ο Χριστός, όταν τον κάλεσε, του έδωσε και μία προσωνυμία, το ονόμασε Βάριονά, όχι με συγχωρείτε, το ονόμασε Υιό της Βροντής, Υιό, παιδί της Βροντής. Τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή ο Κύριος, παιδί, γιο, που τον γέννησε η Βροντή. Σίγουρα δεν μιλάει για τη Βροντή που κουνάει τον ουρανό όταν βρέχει και σύει τη γη και προκαλεί τον τρόμο
αυτή η βροντή, που αν είναι μεγαλύτερη του δέοντος, φοβόμαστε μήπως μας κεραυνώσει ο κεραυνός της βροντής. Έτσι ονόμασε τον Ιωάννη ο Κύριος, Υιό της βροντής. Γιατί δεν βρόντισε με τη φωνή που ακούτε τώρα εσείς από μένα, αλλά με τη σιωπή των λόγων του. Μπορεί ο άνθρωπος να κουνήσει τον άλλον κούνημα δυνατό πολλές φορές με τη σιωπή του παρά με τη φωνή του. Με τη σιωπή του. Γιατί η σιωπή έχει πιο δυνατή φωνή από τη φωνή του Λάρικα. Πολύ πιο δυνατή φωνή. Αρχεί από μέσα να υπάρχει αυτός που έχει την έδρα του στον ουρανό. Αυτός που έχει την έδρα του στον ουρανό. Είπε ο Κύριος, εγώ θα πάω, θα παραδοθώ, θα βασανιστώ, θα σταυρωθώ. Όμως όταν ανεβώ στον Πατέρα μου, σαν άνθρωπος, σαν Θεός, ποτέ δεν έλειψε από τον Πατέρα του. Ήταν ενωμένος σαν Θεός με τον Πατέρα του και το Άγιο Πνεύμα. Ήρθε, γεννήθηκε σαν άνθρωπος και ο Κύριος ανέλαβε το σώμα του και το τοποθέτησε στα δεξιά του Πατέρα του. Δηλαδή, θέωσε την ανθρώπινη φύση. Πήρε δηλαδή το δικό μου και το καθενός το σώμα, να το πω πιο απλά, και το ανέβασε ψηλά, δίπλα στο Θεό. Το τίμησε θεωμένο πια το σώμα. Πριν όμως ανέβει, είπε, πάντα σε ελκύσω προς εμαυτό και εσάς που με ακούτε, τους μαθητάς, και τους μαθητάς των μαθητών, και βάλε στις γενναίες των γενναίων που περνάνε, γιατί πάντα υπάρχει το κήρυγμα, πάντα υπάρχει μαθητής. Άμα απουσιάσει αυτό, πάει και εκκλησία. Χωρίς το κήρυγμα δεν ζει η εκκλησία. Το κήρυγμα είναι τροφοδότης της εκκλησίας. Λοιπόν, ο Κύριος λοιπόν είπε, θα σας τραβήξω μαζί μου, αλλά προηγουμένως πριν σας τραβήξω, πέμψω ημίν το Πνεύμα το Άγιον, θα σας στείλω το Πνεύμα το Άγιον, τον Παράκλητον, έτσι τον ονομάζει. Παράκλητος σημαίνει παρηγορητής, σημαίνει ενισχυτής, σημαίνει δύναμη, σημαίνει ζωή, το Άγιο Πνεύμα. Αυτόν θα σας στείλω να σας φωτίσει τις διάνοιες. Ο Υιός λοιπόν της βροντής, όπως τον αποκάλεσε τον Άγιο Ευαγγελιστή ο Κύριος, έλαβε από αυτό το Πνεύμα το Άγιο και μετέδωσε Πνεύμα Άγιο. Μετέδωσε Πνεύμα Άγιο. Επαναλαμβάνω, ο ξυπόλυτος ψαράς, ο μπαλωμένος με ρούχα μπαλωμένα ψαράς, ο αγράμματος ψαράς, ο αλήτης, σε εισαγωγικά παρακαλώ, μην το παρεξηγείτε, αλήτης σημαίνει, να ξέρουμε τη λέξη της σημαίνει, εκείνος που γυρίζει, ο πλανόδιος, ο αλήτης
του Χριστού, από ό,τι πάντα το καταλάβατε, που δεν είχε καμία απολύτως αξία, ακούγεται σήμερα απανταχού γης. Πού, πώς, εδώ είναι το μυστήριο, εδώ είναι το θαύμα. Δεν είναι στο χέρι μας μόνο, το φωνάζω, δεν είναι στο χέρι μας μόνο να κάνουμε κάτι καλό. Δεν είναι στο χέρι μας μόνο να πιστοποιήσουμε στον άλλον ότι ζει μέσα μας ο Χριστός. Εμείς θα κάνουμε δεκτή την παρουσία Του και ο Κύριος θα κάνει την εμφάνισή Του. Δεν θα κάνουμε εμείς, δεν θα δείξουμε εμείς ότι εμείς εμφανίζουμε το πρόσωπο του Κυρίου στον κόσμο. Εμείς θα το δεχτούμε και ο Κύριος θα μιλήσει. Γιατί κι άλλη φορά έχουμε τονίσει ότι κάθε ένας χριστιανός, ο καθένας μας, είναι ευωδία Χριστού. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο καθένας μας είναι ευωδία Χριστού. Εκπέμπει, αναδίδει ευωδία που την οσφραίνεται ο άλλος. Την καταλαβαίνει ο άλλος. Αν αυτός που πιστεύει είναι παραδομένος στα χέρια του Κυρίου, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Έχουν παραδώσει τη ζωή μας 100% στα χέρια του Κυρίου. Ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής δε φταίω πίσω μου άκουσε, ελάτε μαζί μου και άφησαν γονείς, σπίτι, δίκτυα, οικογένεια, συγγενείς και την περιουσία που για αυτόν ήταν πλούτη, τα παλιωμένα δίχτυα που έλαβε την ώρα που τον κάλεσε ο Κύριος στη θάλασσα μου, στη θάλασσα. Θέλω εδώ να σταθώ και να πω, είμαστε έξω για έξω από μια πραγματικότητα. Αν βλέπουμε τον Α ή τον Β από τα ρούχα που φοράει, γιατί τα ρούχα που φοράει δεν μαρτύρουν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι έσω, δεν είναι έξω από τα ρούχα. Ο Κύριος που ήξερε τις καρδιές της οικογένειας αυτής, πήγε μόνος του και τους κάλεσε επί τούτο. Εκτύπησε την πόρτα και αυτοί όχι μόνο άνοιξαν, αλλά και άφησαν το σπίτι και το ακολούθησαν. Κοιτάξτε να δείτε. Στην κλίση αυτή, στο προσκυτήριο αυτό που έκανε ο Κύριος στον Ιωάννη, στο κομμάτι που αναφέρει «Ελάτε πίσω μου», λίγο παρακάτω, κάποιοι άλλοι μαθητές που τον ακούγανε, του είπαν το εξής: «Κύριε, να πάω σπίτι μου να θάψω τον μπαμπά μου που έχει πεθάνει», του λέει ένας μαθητής του. Και ο Κύριος του απάντησε, εκείνος του είπε να πάω να τον θάψω, που σημαίνει ότι η καρδιά του ήταν κολλημένη στο σπίτι. Ενώ ο Ιωάννης, έλα πίσω μου, αμέσως δεν είπε έχω παιδιά, έχω σπίτι, έχω μάνα κλπ. Άσε με να πάω να δω τη μάνα μου για τελευταία φορά. Δεν το είπε εκείνο το πράγμα. Και λίγο παρακάτω, κάποιος άλλος, πάλι μαθητής του, στο ίδιο κομμάτι που αναφέρεται, που είπε να θάψω τον πατέρα μου, και του είπε ας τους νεκρούς που είναι γύρω από τον νεκρό και τον κλαίνε, είναι νεκροί κι αυτοί. Και έλα μαζί μου. Δεν πήγε. Κάποιος άλλος που ήταν κι άκουγε το κήρυγμά του, είπε «Κύριε, πού μένεις, να έρθω να δω που μένεις», ζήτησε να μάθει
Πού μένει, πού το σπίτι του, πιθανόν να παίρνει το λογισμό του και ποιο είναι το περιβάλλον του. Και ακόμη αν είχε όνομα μεγάλο και καταγωγή μεγάλη. Και ο Κύριος το απάντησε, το ξέρω τι απάντησε. Ζητάς το σπίτι μου, το έχω. Λέει, οι αλεπούδες έχουν να μείνουν. Τα πουλιά έχουν φωλιές. Εγώ δεν έχω που να γύρω το κεφάλι μου να κοιμηθώ. Δεν έχω τίποτα. Ο κτίστης και δημιουργός του κόσμου δεν είχε τίποτα. Ο Ιωάννης δεν είπε κάτι τέτοιο, άσε με να πάω σπίτι. Τον ακολούθησε. Και τον ακολούθησε μέχρι θανάτου. Τον αγάπησε όσο κανένας άλλος μαθητής. Αφού όλοι το ξέρουμε εκείνο το πράγμα. Στο μυστικό δείπνο είναι ο μοναδικός που έγειρε το κεφάλι του στο στήθος του Κυρίου, το ακούμπησε στο στήθος του Κυρίου Ιωάννης και άκουσε τους χτύπους της καρδιάς ο επιστήθιος μαθητής του Κυρίου. Τον αγαπούσε και ο Κύριος τον Ιωάννη. Και ξέρετε, βέβαια δεν συγκρίνεται η αγάπη του Ιωάννης με την αγάπη του Κυρίου. Ο Ιωάννης δέχεται βέβαια ολοκληρωτική αγάπη ανθρώπινη, αλλά ο Κύριος θεϊκή αγάπη. Δεν γίνεται σύγκριση. Καμία σύγκριση δεν γίνεται. Πλην όμως, του τα έδωσε όλα. Δεν κράτησε για τον εαυτό του απολύτως τίποτα. Το Ευαγγέλιο που έγραψε δείχνει σε βαθμό από πού το άντλησε, από πού το πήρε. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί όσο και αν πασχίσουν τα ανθρώπινα μυαλά, όση μόρφωση και αν έχουν και όση καλή διάθεση να διαθέτουν, δεν θα μπορέσουν ποτέ, δεν θα μπορέσουν ποτέ να μπουν στο βάθος των νοημάτων και των ρημάτων των λόγων του Ευαγγελιστού Ιωάννη. Όσο κατανοούμε, όσο μπορούμε να κατανοήσουμε τη θεότητα, αλλά τόσο μπορούμε να κατανοήσουμε του Ιωάννη, του Ευαγγελιστή, του Ευαγγέλιο. Δεν κατανοείται με το ανθρώπινο μυαλό. Μπορούσε ποτέ ο Ιωάννης, ο ψαράς, ο αγράμματος, ο αμαθής, ο φτωχός, ο ελεηνός κατά κόσμο, να φανταστεί ποτέ ότι θα γράψει Ευαγγέλιο και να αρχίζει ως εξής. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό. Τι καταλαβαίνετε, με κεφαλαία γράμματα, εν αρχή είναι ο Λόγος. Λέει, αυτό έχει να πει το εξής, ότι μόλις ξεκίνησε ο Θεός, μόλις ξεκίνησε, στην αρχή να κάνει τον κόσμο, υπήρχε ο Λόγος Χριστός. Υπήρχε ο Λόγος που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και πού υπήρχε, προς τον Θεό. Στο Θεό. Και τι λέει ακόμα, ότι Θεός είναι ο Λόγος. Ο Λόγος που σας λέω και είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι Θεός. Το αντιλαμβάνεις. Ένας ψαράς αγράμματος να ομιλεί για τη θεότητα, που οι θεολόγοι όλων των αιώνων ποτέ δεν θα μπορέσουν να κατανοήσουν το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι δεν κατανοείται. Οσφραίνεται από την οσμή της ψυχής. Το αισθάνεται τα αισθητήρια της ψυχής. Όχι στο μέγεθος και στο μεγαλείο που έχει, αλλά όσο κρατάνε τα όρια της ψυχής,
από εκείνα που ωσφαίνονται, από εκείνα που βλέπονται από τα μάτια της ψυχής. Δεν κατανοείται, παναλαμβάνω. Αγράμματος Ιωάννης και η πιο απλή ψυχή του κόσμου, η πιο αγράμματη που υπάρχει, με τις ίδιες διαθέσεις θα καταλάβει από το Ευαγγέλιο. Η πιο μορφωμένη ψυχή του κόσμου, με όλες τις γνώσεις της εγκόσμιας, αλλά με χωρίς καμία θέληση και αγάπη να πλησιάσει το λόγο του Ιωάννη, δεν θα καταλάβει τίποτα. Δεν θα καταλάβει τίποτα. Αντίθετα, θα υψώσει το αναστημά της πάνω από το μεγαλείο της γραφής του Ευαγγελίου, του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Είναι, επαναλαμβάνω, ο εκείνος που άντλησε από πού άντλησε. Τώρα έρχεται στο μυαλό μας το χθεσινό Ευαγγέλιο. Εκείνος που θα πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ, έτσι, από Κύριο Σαμαρίτιδα. Άλλο φαινόμενο εκεί πέρα. Μια γυναίκα με 5 άντρες, μια γυναίκα μέσα στη βρωμιά και στην ακαθασία, ξέρεις την ανηθικότητα, 5 άντρας έσχες. Και αυτό που έχεις τώρα δεν είναι άντρας σου. Σε αυτή λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εδώ βλέπουμε φτωχό αλλά αγνό άνθρωπο, τον Ιωάννη, και εδώ βλέπουμε τη Σαμαρίτιδα, μια γυναίκα κόρη. Μιχαλίδα ήταν. Αφού δεν είχε ένα άντρα και είχε 5. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν να της λέει το νεράκι που θα σου δώσω εγώ θα σε κάνει να μην διψάσεις ποτέ. Θα σε κάνει, όπως λέει ο Παΐσιος, να αποκτήσεις μία τρέλα θεϊκιά. Μία τρέλα θεϊκιά που δεν θα υπολογίζεις τη γνώμη του κόσμου. Τι θα λέει ο κόσμος για σένα. Ναι. Αντίθετα, από την τρέλα αυτή θα τρέχεις από πόλη σε πόλη και από χώρα σε χώρα να μιλάς για το όνομά μου. Και δεν θα καμπαρίζεις τι θα, αν σε κακοχαρακτηρίζουν ή αν σε πάρουν και σε τυραννίσουν και σε τηγανίσουν. Όπως πέθανε με μαρτύριο η Αγία Φωτεινή και τα παιδιά της. Μαρτύριο και αυτή και τα παιδιά της. Εκεί στη Μονή Ιβύρων έχει το πόδι της, το αριστερό, ατόφιο. Το αριστερό πόδι της Αγίας Σαμαρίτιδας το έχει ατόφιο. Άγιο Λείψανο. Δεν έχει λιώσει εδώ και 2000 χρόνια. Το νεράκι που θα σου δώσω εγώ θα είναι πηγή ύδατος. Θα πίνεις, δεν θα το χορταίνεις, αλλά θα είσαι πάντα ξεδιψασμένη. Ουμή διψήσεις τον αιώνα. Και εννοούσε το Πνεύμα του Άγιου. Το Πνεύμα του Άγιου. Ο Ιωάννης Ευαγγελιστής που φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα, που ήπια από το νερό του Αγίου Πνεύματος, λέει ο Ρώσος Χρυσόστομος, πάσαν την οικουμένη κατέσχε, κατέκτησε με τα ρήματα, με τα λόγια, με το κήρυγμα που πήρε από τον Κύριο, να κατακτήσει ολόκληρη την οικουμένη. Εκ του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου, ακούγεται στα πέρατα της οικουμένης σήμερα, στα πέρατα. Ο Κύριος, αυτή είναι η προφητεία. Δεν ακούστηκε μόνο τότε. Τώρα έχουμε και τα μέσα που την κάνουν να φτάνει και στο πιο μακρινό μέρος της γης. Και να ακούγεται το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Για να μην υπάρχει στόμα να πει «Δεν άκουσα Κύριε το κήρυγμά σου», πώς θα φραγεί, θα μπει φερμουάρ στα στόματα εκείνων που θα θέλουν να πούνε εμείς, Κύριε, ούτε σε είδαμε, τις ακούσαμε. Υπάρχουν τα μέσα, μεταφέρεται ο Λόγος, που είναι ο Κύριος, ο Λόγος του Θεού, και οι αρνητές θα το βουλώσουν το στόμα την ημέρα της Κρίσης, θα πούνε, δεν θα πούνε, δεν σε είδαμε. Λοιπόν, με τη βοή του, με το κήρυγμά του, λέει ο Ιωσήφ Σώστομος, με το κήρυγμά του ο Ιωάννης,
με τη βοή του ενέπλησε, ενέπλησε, γέμισε. Δεν άφησε κανένα κενό στη στέρνα που λέγεται γη με το κήρυγμά του. Τη γέμισε από τα ρήματα του στόματός του, της ψυχής του που έβγαινε το Πνεύμα του Άγιο και μιλούσε. Ο αγράμματος ψαράς, ο αμαθής, ο φτωχός, ο ρακένδυτος, ο αλήτης σε εισαγωγικά. Και τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, οι Άγιοι Απόστολοι όλοι ήσαν οι αλήτες που γύριζαν στο όνομα του Χριστού για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Γύριζαν. Λέγει βοή, δύναμη που βγαίνει από τη φωνή, εδώ δεν είναι το μέγα ανακραγή, όχι γιατί φώναζε δυνατά και είχε κανένα μεγάφωνο που ακουγόταν σε όλο τον κόσμο, ουχή το μέγα ανακραγή, δεν κάνω α να ακουστεί, όχι, αλλά η φωνή που έβγαινε μαζί με τη Θεία Χάρη από την ψυχή του. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Εάν δεν υπήρχε το έργο να επιβεβαιώσει το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων, το έργο, να επιβεβαιώσει το κήρυγμα και να φέρεται από τα έργα των Αγίων Αποστόλων ότι αυτοί είναι απεσταλμένοι του Θεού, η φωνή, όση φωνή και βγάζανε, δεν σ' άκουγε κανείς. Βγάζει ο Κώστας ο Αδάμ φωνή, ακούγεται τώρα εδώ μέσα, πιθανόν και από την τηλεόραση που βάζει ο αδελφός να ακούει ο κόσμος, αλλά άμα η βοή δεν έχει προηγούμενο τα έργα που να μιλάνε, άστονε τον υποκριτή να φωνάζει. Αυτό δεν υπήρχε στους Αποστόλους, δεν υπήρχε στον Ιωάννη. Ούτε ο μέγα ανακραγή μου. Όχι. Αλλά από τα έργα που έκανα προηγουμένως, που ήσαν σιωπηλά έργα. Τους είχε μάθει ο καλός Χριστός τον τρόπο που θα κάνουν τα έργα και δεν θα έχουν μέσα ούτε το ελάχιστο σημείο επάσεως, εγωισμού, κοινοδοξίας. Ούτε το ελάχιστο. Παραδείγματος χάρη. Έκανε καλά ένα λεπρό ή ένα τυφλό ή κάποιον άλλο και του λέγε, ακού να σου πω, πήγαινε αλλά μη βγάλεις από το στόμα σου και πεις κουβέντα ποιος έκανε καλά. Κράτησε το μυστικό. Δεν κρατήσε το μυστικό. Αλλά μάθαινε με αυτόν τον τρόπο ότι το αλφα έργο αγαθό που κάνεις, μυστικά κάνω, αθόρυβα, να μην έχει μέσα πνεύμα ιήσεως, πνεύμα εγωισμού, πνεύμα κοινοδοξίας. Είναι χαμένο εντελώς. Δεν πείθη κανένα. Ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, έπειθε με τα έργα του και αυτά φώναζαν ότι είναι άνθρωπος του Θεού, χωρίς να ακούγεται φωνή. Από το λογισμό που περνάει τώρα ο Άγιος Φώτιος, ο οποίος είχε αδικηθεί κατάφορα, όχι από τον Κύριο, από το θρόνο του διωχτεί 3-4 φορές. Είχε δικαστεί ο Φώτιος και όταν του καλούσε να απολογηθεί δεν μίλαγε και έλεγε «Η σιωπή είναι τρανότερη από την ομιλία», έλεγε εσωτερικά. Τη δύναμη δεν την έχει ο λόγος που ακούγεται δυνατά. Τη δύναμη την έχει η σιωπή που μιλάει με το έργο της. Έτσι είναι. Δεν είναι άλλος καθόλου. Και εδώ μας λέγει ότι μαζί ο Ιερός Χρυσόστομος, μαζί με τη φωνή του Ιωάννου κινιότανε και η γλώσσα από το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα κούναγε τη γλώσσα. Γιατί δεν μπορούσε ο αγράμματος να έχει γνώση να μιλάει και μιλούσε ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο από τη γλώσσα του Ιωάννη. Ακουότανε ρήμα Θεού και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτού. Ο
Ο Ιωάννης λοιπόν, επανέρχομαι σε κάτι που είπα προηγουμένως, είχε σκηνή τον ουρανό την εποχή που ζούσε, σκηνή του, και την έχει μέχρι σήμερα. Δεν αφήνει τη θέση που του έδωσε ο Κύριος. Και που ζούσε είχε σκηνή τον ουρανό και από εκεί φθεγκόταν, μιλούσε αφού έπαιρνε από ψηλά τα ρήματα και ακροατήριο είχε τη γη ολόκληρη. Θέατρο, θέατρο. Λοιπόν, και δεν ήταν λέει η φωνή δυνατή, τραχία και αηδής που να μην θέλει να την ακούει ο κόσμος, αλλά πάσης μουσικής αρμονίας ιδίων, το εξηγώ, αλλά η φωνή του λέει δεν έδειχνε καμία τραχύτητα. Πώς θα πούμε, λέμε αυτός από την ομιλία του φαίνεται ότι είναι αγρίκος, άγριος άνθρωπος. Η φωνή του λέει δεν είχε καμία τραχύτητα που να δείχνει ότι ήταν ψαράς, σκληρός. Αλλά τι λέει, πάσης ήταν, λέει, από κάθε πάσης μουσικής αρμονίας, από κάθε μουσική αρμονία γλυκύτερη. Από κάθε μουσική αρμονία γλυκύτερη. Εδώ έρχεται στο μυαλό μας, έρχεται στο μυαλό μας το εξής. Ο Δαβίδ, ο οποίος λέει για το λόγο του Κυρίου, ότι Κύριε, ως γλυκαία το λαριγί μου τα λόγια σου, πόσο γλυκά στο δικό μου λαρίγι. Όχι αυτό, αλλά αυτό έχει ψυχή λαρίγι. Πόσο γλυκά είναι τα λόγια σου, ακόμα και στο λάριγα όταν τα λέω. Ως γλυκαία το λαρικί μου το λόγιο σου. Κι αλλού λέει, υπέρ μέλι είναι πιο γλυκά και από το μέλι. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά δεν είναι απλώς φράσεις. Η γραφή όταν κάτι λέει είναι βίωμα που το έχει ζήσει ο άλλος. Δεν το λέει αν δεν το έχει βίωμα. Είναι γλυκά σαν το μέλι. Αλλά περνάνε και στο λαρί, και στο λαρί μου και εκεί είναι γλυκά. Και μου ανάβουνε φωτιά, λέει άλλος Άγιος, τα λόγια σου που περνάνε μέσα μου. Και μου καίνε ό,τι κακό έχω. Το καταλαβαίνουν οι Άγιοι που τον έγινε το πράγμα. Και ο Ιωάννης όταν φθεγκόταν, όταν μίλαγε, μιλούσε καλύτερα πάσης μουσικής αρμονίας από κάθε μουσική συναυλία. Που υπάρχει αρμονία μέσα στην αυλία. Καλύτερα, ωραιότερα. Θυμάμαι από βιβλίο που έχω διαβάσει, αν είναι τώρα του Παϊσίου, αν είναι του κάποιου αλλού Αγιορείτη που τον έβγαλε ο Θεός έξω, λέει, και εκεί που τον έβγαλε άκουσε εκεί να λαλούν, να κελαϊδούν πουλιά, που δεν έμοιαζαν καθόλου με το γελάδιμα των πουλιών στη γη, αλλά μουσική ουράνια. Τέτοια μουσική έπαιζε και άκουγαν οι Άγιοι και έλεγαν σε εμάς. Και δεν καταλάβαιναν αν είναι ο Ηρώδης, αν είναι κανένας άλλος, πιο μεγάλος τύραννος, που τους περίμεναν να τους κρεμάσει. Γιατί καταλάβαιναν ότι ο λόγος του Θεού είναι δυνατός. Ο Απόστολος Παύλος λέει, γιατί το ψάχνετε. Θέλετε να καταλάβετε, κάντε αρχή και θα δείτε ότι ο λόγος του Θεού είναι κοφτερότερος από το κοφτερότερο δίκοπο μαχαίρι που μπορούμε να βρούμε στη γη. Κοφτερότερος. Που κόβει ό,τι κακό υπάρχει μες στην ψυχή. Ζει ο Χριστός και καταλαβαίνει η ψυχή. Δεν ζεις Χριστό, βρε, δεν θα καταλάβεις αν υπάρχει, όχι παράδεισος, αλλά στον ουρανό, ούτε και στη γη θα καταλάβεις τον παράδεισο.
θα τα βλέπεις όλα και θα σου φαίνονται σαν να μην είναι τίποτα. Σαν να μην σου μιλάει το μεγαλείο που έχει η γη επάνω με όλα τα όντα και με όλα τα φυτά, τα οποία μιλάνε για εκείνο που τα έκανε, που τα δημιούργησε. Λέει ο Άγιος Ιωαννής Χρυσόστομος για τον Ιωάννη, ήτανε τα λόγια του Ιωάννου του Ευαγγελιστού φρικοδέστατα. Φρικοδέστατα, θα το εξηγήσω. Φρικοδέστατα. Δηλαδή, όταν τα ακούς, αυτά που γράφονται στο τέταρτο Ευαγγέλιο, ή τα μελετάς και λίγο σου ανοίξει μια χαραμάδα ο ήλιος Χριστός στο νου σου ή στην ψυχή σου, θα σε καταλάβει Θεός. Ένα μεγάλο σεβασμό. Θα σε καταλάβει μια ιερή φρίκη που δεν σε προκαλεί φόβο και τρόμο, αλλά σε κάνει να συμμαζεύεις και λες, για αυτά είναι Χριστέ μου, γεννημένη ψυχή μου, και δεν το καταλάβαινα και το πράγμα. Τέτοια μεγαλεία μου φυλάς και εγώ δεν το νιώθω. Αυτή τη διαρή φρίκη. Τέτοια ήταν τα ρήματα, τα λόγια που ο Υιός Ευαγγελιστής έγραψε και είναι γραμμένα μέσα στο τέταρτο Ευαγγέλιο. Επαναλαμβάνω, η διάνοια που μπορούσε να γεννηθεί στη γη, όποια και αν είναι αυτή, που να γεννιέται κάθε 1 εκατομμύριο χρόνια, που να τρέχει η διάνοια αυτή, όποια και αν είναι, επαναλαμβάνω, πιο πολύ από το διαστημόπλιο και πιο πολύ από το ταχύτερο μέσο από τη γη στον ουρανό, δεν θα καταλάβει ποτέ αυτά που έγραψε η ταπεινή διάνοια του αγράμματου αλιέα της Ναζαρέτ, που λέγεται Ιωάννης, και οποιοσδήποτε ευαγγελιστής. Δεν το καταλάβει. Μόνον όταν πει «Δώσε μου, Κύριε, από το νεράκι που έδωσε στη Σαμαρίτιδα, να πιω κι εγώ, γιατί θέλω να ζήσω κι εγώ στον αιώνα». Τότε είσαι στο παράδεισο. Δεν υπάρχει δικαιολογία σε κανέναν να ισχυριστεί το «δεν μπορώ», το «δεν θέλω» υπάρχει, αλλά η δικαιολογία του «δεν μπορώ» δεν υπάρχει, γιατί δεν είναι δικό σου το έργο, δικό του το έργο που συντελείται μέσα στην ψυχή για να κατανοήσεις αυτά που ο Κύριος θα σου φανερώσει. «Ουχι οικαιωμένη είναι η καρδία ημών εν την οδό», είπαν οι δύο, Λουκάς και Κλεόπας, που βαδίζανε στον δρόμο και τους μιλούσε από τις γραφές ο Κύριος, τους έκαιγε η καρδιά μέσα. Όχι αυτό το κάψιμο που νιώθουμε εμείς, ουράνιο κάψιμο. Αυτά, «ον ούκιν άξιος ο κόσμος», λέγω στον Σπάρος. Γι' αυτά, ο κοσμάκης που θέλει να ζει τη ζωούλα του, δεν πρόκειται να τα καταλάβει ποτέ, γιατί δεν αξίζει. Μπορεί να τα αξίσει ένα ζηστής την τελευταία στιγμή της ζωής του, που είχε ειλικρινή διάθεση, που τη διάβασε καλά ο Κύριος και του είπε, έλα εδώ και εσύ να πιεις το νεράκι το ίδιο που θα πει αργότερα η Σαμαρίτιδα. Αυτός μπορεί να το καταλάβει, γιατί είχε μεταστροφή. Η ψυχή του ανθρώπου που ανοίγει για να δεχθεί μέσα τον Κύριο, λέει, γεμίζει από τόσο πολλά και απόρριτα μυστικά του ουρανού, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν τα καταλαβαίνει αυτά ο κόσμος. Δεν τα ζει αυτά ο κόσμος. Δεν θέλει να τα ζει αυτά ο κόσμος. Θέλει αυτή τη ζωή που ζει με την κοιλιά γεμάτη, με την αγάπη στο χρήμα, με τη βρωμιά στη μέση. Γι' αυτό την τρώει και στο κεφάλι. Μέχρι τώρα, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να υπάρχει αναλογία σε αυτό που θα πω, σε καμιά περίπτωση. Βάδιζε ο Κύριος εν γνώση του για το Σταυρό. Γνώριζε καλά τι επρόκειτο να περάσει, πόσα βασανιστήρια. Και είπε αυτό που θα ακούσετε. Αν αυτά τα βασανιστήρια που είναι φωτιά θα τα περάσω εγώ αθώος,
Αυτοί που αμαρτάνουν πώς θα πρέπει να περάσουν. Θα το πω πώς το είπε τώρα, ε. Ή εν το χλωρό, αν στο χλωρό πέρασε φωτιά και παραλίγο να το κάψει, που είμαι εγώ ο Χριστός, στο ξερό που είναι οι άνθρωποι του κακού, τι πρέπει να πάθουν. Γιατί παραλογιζόμαστε και λέμε, τι τραβάμε, ξερά δεν είμαστε, πρέπει να περάσει κάποια φωτιά να μας κάψει. Για να μπορέσουμε έτσι να καθαρίσουμε τουλάχιστον. Ο Ιωάννης λοιπόν κόμισε, κουβάλισε από τον ουρανό τη Θεία Σοφία. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, Σοφία λαλούμε εν τη στελής. Εμείς οι Απόστολοι μιλάμε Σοφία, ουράνια, που δεν τη χαμπαρίζουν γρήγοι άνθρωποι, αλλά οι τέλειοι πιστοί χριστιανοί, που απευθύνεται σε ανθρώπους που πρόκειται να γίνουν τέλειοι, μα που δεν είναι τέλειοι. Πρόκειται, εμείς δεν είμαστε τέλειοι, αλλά σκοπό έχει η Θεϊκή Σοφία να μας κάνει τέλειους και να μας κάνει τέλειους. Αλλιώς δεν πας στην αγκαλιά του αν δεν σε κάνει τέλειο. Σοφία λοιπόν λαλούμε της τελείς, ούτε η σοφία του κόσμου τούτου, ούτε η σοφία του κόσμου τούτου, ούτε των αρχόντων του κόσμου τούτου, ούτε των αρχόντων της σοφία του κόσμου τούτου, που παρουσιάζονται εύλογοι στο λόγο τους για να παραπλαγήσουν τους ανθρώπους. Όχι τέτοια σοφία. Εμείς είμαστε του Κυρίου τα ιερά σφάγια. Γι' αυτό κηρύττουμε, γι' αυτό μιλάμε, γι' αυτό θυσιαζόμαστε. Και κομίζουμε αγαθά. Κουβαλάμε αγαθά. Είμαστε κουβαλητές από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω. Από τον ουρανό στη γη και από τη γη στον ουρανό. Χωρίς, κοιτάξτε να δείτε πόσο καλός είναι ο Κύριος που χρησιμοποίησε εμάς τους ανθρώπους, γενικά όχι εμάς, για να σώσει άλλους ανθρώπους. Μπορούσε και χωρίς να στείλει αποστόλους. Όχι, αλλά ήθελε να νιώσουν το μεγαλείο που ο Κύριος ζούσε όταν κήρυτε. Επαναλαμβάνω το έργο του Κυρίου. Και κάθε ένας χριστιανός επαναλαμβάνει το έργο του Κυρίου. Δεν χρειάζεται ντροπή ανάμεσα στον κόσμο προκειμένου να ακούγεται ο λόγος του Θεού. Χρειάζεται λαλήν και καρδιά. Και ας πει ο άλλος απ' έξω. Λαλήν και καρδιά. Χρειάζεται προσευχή που πρέπει να γίνεται για όλο τον κόσμο για να δώσει ο Κύριος τη δύναμη. Θα ήθελα και ακόμη να συνεχίσω, αλλά θα κλείσω με μια ωραία εικόνα του ρουσοστό μου, γιατί πέρασε η ώρα. Την εξής, ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής που έγραψε το γεμάτο Πνεύμα Άγιο, τέταρτο Ευαγγέλιο, που έγραψε την Αποκάλυψη, που τα είδε αυτά που γράφει στην Αποκάλυψη μέσα, τα είδε να γίνονται μπροστά του. Γιατί δεν υπάρχει χρόνος στον ουρανό επάνω, πώς θα γίνει δηλαδή. Ο χρόνος είναι για μας που περπατάμε. Σήμερα λέμε, αύριο, χτες, πριν μια ώρα, πριν δύο, είναι για μας. Στον ουρανό ο χρόνος είναι μηδέν. Μηδενίζεται ο χρόνος. Λοιπόν, ο Ιωάννης Βαγγελής λοιπόν πήρε τα ρήματα από τον ουρανό, ντύθηκε, λέει ο Ρωσισόστομος, προσέξτε το, ντύθηκε με στολή έχουσα αμήχανον κάλος. Στολή που είχε αμήχανο σημαίνει ομορφιά απερίγραπτη από κανένα ανθρώπινο μυαλό. Στολή με ομορφιά που τη έχει ο ουρανός μόνο. Ήρθε κάτω στη γη με στολή που είχε αμήχανον απερίγραπτο. Πολύ ωραίο. Πάλι ο Άγιος Ψαλμωδός λέει ότι όσο ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζομένων την ειρήνη, των ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Πόσο ωραία είναι τα ποδάρια των ανθρώπων εκείνων που ευαγγελίζονται την ειρήνη του Ευαγγελίου. Που ευαγγελίζονται τα αγαθά του Ευαγγελίου, τη βασιλεία των ουρανών. Πόσο ωραία πόδια είναι αυτά. Και δεν εννοεί τα πόδια, και αυτά τα πόδια είναι ωραία. Αλλά εννοεί και η ψυχή η πόδια. Φοβερό πράγμα. Το Ευαγγέλιο είναι γεμάτο ζωή.
Γεμάτο μορφιά, γεμάτο κάλος. Λοιπόν, λέει, φόρεσε στολή που είχε κάλος απερίγραπτο, ενδεδειμένος, ντυμένος, τον Χριστό τον ίδιο. Ντυμένος τον Χριστό τον ίδιο. Ξέρετε, και τελειώνω, βάζει, τον βαπτίζει το παιδί, έτσι, τελειώνει η βάπτιση και ακούγεται από τον ψάλτη. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Τέτοια στολή φορά και τον Χριστό, τέτοια στολή φοράμε όσοι βγαίνουν από την Ιεράπολη Μήθρα. Τα μάτια των Αγγέλων βλέπουνε, τα μάτια τα ανθρώπινα όχι. Η ψυχή το βιώνει, το μυαλό όχι. Δεν συλλαμβάνεται εδώ. Δεν περιγράφεται με γλώσσα, βιώνεται με την ψυχή, το βλέπουν και οι άγγελοι. Γιατί άλλωστε πώς ο Κύριος θα έλεγε, αν δεν έβλεπαν οι άγγελοι τον Χριστό τον ίδιο, σαν στολή να ντύγει το κάθε πιστό, πώς θα έλεγαν ότι χαρά γίνεται στον ουρανό για ένα αμαρτωλό που γυρίζει. Και ποιος την κάνει τη χαρά, οι άγγελοι την κάνουν τη χαρά. Διαβάζουμε Αγία Γραφή, και η Αγία Γραφή έχει το Θεό ομιλούντα, έχει τον Κύριο ολόκληρο να μας αποκαλύπτεται μέσα από την Αγία Γραφή. Εύχομαι να μας ανοίξει τα μυαλά ο Κύριος, να ζήσουμε τον Κύριο μας και εδώ και στον ουρανό. Αμήν. Δεν βγάλεις κάτι τίποτα. Να κάνουμε προσευχή μας. Χριστός Ανέστη, Άσχετο. Την παραφέρα. Θα μιλήσω με Βασίλη ή όχι. Θα είμαστε εδώ. Όχι, όχι. Κλείνει η Δευτέρα αυτή. Ναι, βέβαια. Γιατί δεν μπορούσα να είμαι και εγώ. Όχι, διότι έρχονται οι πιστοί για να μου κεράσουν. Το βαστάει, καλά κάνει. Έρχονται οι πιστοί για να μου κεράσουν. Ναι, και κεράκια να μου. Γι' αυτό λέω.